Πάμε να δούμε τους λέοντες. Λοιπόν, ο Άρης με τον ουρανό, για σας είναι σε ένα ζώδιο που δεν είναι αρνητικό προς το δικό σας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, επίσης, έχει να κάνει πάρα πολύ αυτή η όψη με αυτό που λέμε, έχω μια διάθεση να πειραματιστώ, έχω μια διάθεση να κάνω κάτι καινούριο ή να ασχοληθώ με κάτι καινούριο ή να πάρω ένα ρίσκο. Βέβαια, δεν μπορείτε να ξέρετε πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, και επίσης δεν σημαίνει ότι θα αντιδράσουν απαραίτητα είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει όμως εσείς να είστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Για πάνε ενδεχόμενα. Φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, σημερινή μέρα. Θεωρώ ότι από τις 11.30 και μετά που θα περάσει και η Σελήνη στους Διδύμους, γιατί τώρα το πρωί με τη Σελήνη στον Ταύρο στις τελευταίες μοίρες, είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Από τις 11.30 και μετά είστε λίγο πιο, ας πούμε, χαλαρώνετε να το πω λιγάκι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει. Άρα τώρα το πρωί προσέξτε, τι ακόμα δεν έχει μείνει πολύ, ούτε μια ώρα δεν έχει μείνει. Λοιπόν, σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Έτσι, πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο καιρός. Τα δύσκολα τουλάχιστον. Ή τα πολύ, πολύ εκνευριστικά. Εννοείται προσέχετε λίγο παραπάνω σήμερα και στις μετακινήσεις σας, έτσι, επικοινωνία, μετακινήσεις, παίζουν όλα αυτά. Γιατί μπορεί να υπάρχουν, αυτό που είπαμε, κάποια εκνευριστικά πράγματα, τα οποία να σας ταράζουν και εσάς έτσι λίγο περισσότερο.